Με εξώδικο σε πανελλαδικό επίπεδο αποφάσισαν να κινηθούν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης στη χθεσινή συνεδρίασή τους, η οποία διήρκησε 7,5 ώρες, όπου ανέλησαν εκτενώς τις κινήσεις τις οποίες ενδέχεται να προβούν ώστε να διεκδικήσουν τα χρήματά τους μετά τις μεγάλες περικοπές που είδαν στις προκαταβολές της ενιαίας ενίσχυσης. Αποφασίσαμε να πάμε σε ένα πανελλαδικό επίπεδο όσον αφορά το εξώδικο προς τον ΟΠΕΤΕΠΕ. Αποφασίσαμε ακόμα το ότι μέχρι την Κυριακή θα αποφασίσουμε ή θα πάμε αναπεριφέρειες στα παραρτήματα του ΟΠΕΤΕΠΕ ή θα πάμε κατευθείαν στο ΟΠΕΤΕΠΕ, στο Δομοκό, στην Αθήνα. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν έτοιμοι να επισκεφτούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση μέσω μιας ανακεφαλαίωσης όλης της πληρωμής της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής, καθώς φαίνεται μια τεράστια μείωση μέχρι το 2027 για όλους όσους εργάζονται στον πρωτογενή τομέα. Να επισκεφτούμε επιποδώς, δηλαδή στο Υπουργείο, για να δούμε το πώς μπορούμε και τι αλλαγή μπορεί να προέρθει για μία ανακεφαλαίωση όλης της πληρωμής της νέας ΚΑΠ. Ξέραμε ότι αυτή τη στιγμή πάει το στρέμμα, πήγαινε μάλλον, 46 ευρώ αναπεριφέρεια. Είδαμε όμως μία τεράστια μείωση στα 14 ευρώ. Και αυτή η μείωση είναι πάρα πολύ τεράστια. Μιλούμε ότι χάνονται πάρα πολλά λεφτά και μείναμε και όλοι έκπληκτοι. Κάνοντας λόγο για τεράστια αδικία, επισημαίνεται ότι αυτές οι περικοπές θα οδηγήσουν τον πρωτογενή τομέα στη χώρα σε κατάρρευση, με ζωφερές συνέπειες για την οικονομία της Ελλάδας. Θεωρούμε ότι είναι μια τεράστια αδικία για τον κάθε Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφο και μελισσοκόμους, δηλαδή όλους που παίρνουν μια επιδότηση και ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, και βλέπουμε το ότι δυστυχώς και εμείς, αλλά και ακόμη τα παιδιά μας, θα υποχρεωθούμε με τέτοιες καταστάσεις και με τέτοια συμβάντα να σηκωθούμε να γίνουμε όλοι οικονομικοί μετανάστες. Φανταστείτε λοιπόν μία ερημοποίηση της Υπαίθρου, φανταστείτε μία τεράστια καταστροφή στην ελληνική οικονομία.